Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου που σήμερα έχουμε την 8η αγωνιστική για την Summer Development League και οι Valhalla Phantoms αντιμετωπίζουν τους Cabanas. Αλλά είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Valhalla Phantoms από τη μία με 6 νίκες και μία ήττα. Έχουν κάνει μια πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής στο καλοκαίρινο πρωτάθλημα κόντρα στους Cabanas, οι οποίοι μετρούν 2 νίκες και 4 ήττες. Πρώτη επίθεση για τους σημερινούς γηπεδούχους. Κρινής θα πτύσει έξω. Χούμαν δίστασε να εκτελέσει, βρήκε την πάσα. Ωραία συνεργασία, Κρινής βρέθηκε κοντά στην ρακέτα. Αυτός θα πετύχει το πρώτο καλάθι. Θα ανοίξει για το σκορ για το 2-0. Πάμε να δούμε λίγο τους πεντάδες. Χούμαν, Γεωργακάς, Κρινής, Παπαϊωάννου και Τσινιώκα ξεκινούν για τους γκρι. Ενώ για τους καμπάνας έχουμε Κουμάνι, Λιβανό, Φλέσσα, Σαραντόπουλο και Δημητριάδη στην πρώτη πεντάδα. Φλέσσας θα πάρει το τρίποντο, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Έσωσε την κατοχή. Πεσμένος εκεί στο έδαφος ο παίχτης των γηπεδούχων. Γεωργακάς, φύγει πιο πίσω. Στον Κανάκη. Γεωργακάς θα το πάρει το τρίποντο. Είναι άστοχο. Μάζεψε ο Σαραντόπουλος. Ποιος θα περάσει κιόλας. Φλέσσας γύρισε, εκτέλεσε, αυτό έχει ωστόσο. Και πάλι στα χέρια του Κανάκη. Κρινής κερδίζει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Δημητριάδης. Και είναι και το πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Γεωργακάς περιμένει στην κορυφή ο Κανάκης. Κάνει τις σταυρωτές. Τρίποντο από τον Χούμαν, μπαλά στο σίδερο. Ο ίδιος όμως θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Παραμένουν στην επίθεση οι γκρι. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι, Κρινής από το πλάι. Δεν θα έρθει ούτε τώρα το καλάθι, ψηλότερο ο Χούμαν, αλλά θα χάσει την κατοχή. Και θα μαζέψει ο Φλέσσας. Μπάλα στον Κουμάνη και τώρα στον Σαραντόπουλο. Σαραντόπουλος κάνει το βηματάκι στο πλάι, εκτελεί για τρεις. Αστόχησε. Χούμαν φεύγει στην άλλη πλευρά. Ύψωσε για τον Τσινιώκα, αυτός θα εκμεταλλευτεί το ύψος του. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 4-0. Φιλοξενούμενοι αναζητούν ακόμα τους πρώτους πόντους στο μάτς. Δεν έχουν καταφέρει να ανοίξει λογαριασμό μέχρι τώρα. Σαραντόπουλος. Φλέσσας, του δώσε ξανά. Παίρνει τα βήματα, υψώνει και βάζει το πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. 4-2, διαχείρος Σαραντόπουλου. Κρινής. Χαμηλή πάσα, έγινε το κλέψιμο. Φλέσσας. Φεύγει στην άλλη πλευρά, τα κάνει όλα μόνος του, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Κανάκης, αυτός τον Κρινή. Στο σκληρία στην ρακέτα, έφτασε την πάσα, δεν κοίταξε να εκτελέσει ο ίδιος. Δυναμική άμυνα εδώ από τον Φλέσσα, ο οποίος θα πετάξει εκτός την μπάλα. Κατοχή. Είναι και πάλι για τους Valhalla Phantoms. Παναφορά. Έφερε την μπάλα στα χέρια του Γεωργακά, θα εκτελέσει από μακριά για το 7-2. Πρώτο τρίποντο αυτό στο παιχνίδι μας. Θα έρθει από τα χέρια του Γεωργακά, στο συν 5 πλέον η γκρι. Πάσα ήταν στη γωνία για τον Δημητριάδη, σε την μπάλα εκείνος να περάσει. Κατοχή είναι για τους Valhalla Phantoms. Κρινής. Ζήτησε και πήρε ο Κανάκης. Θα σηκωθεί για δύο. Δεν βρίσκει στόχο. Το rebound στα χέρια του Σαραντόπουλου. Δημητριάδης. Προσποιείται Σαραντόπουλος στην κορυφή. Σε δίπλα του στον Λιβανό. Αστοχοτρίποντο. Φλέσσας. Μετά το επιθετικό rebound κερδίζει το φάουλ
έχει γίνει από τον Κανάκη. Πρώτο ματικό τώρα και για τους γκρι. Μέσα πρώτη βολή του Φλέσσα στα 3. Θα βάλει και την δεύτερη για το 7-4. Κυριακά στον Κρινή. Πούμαν. Ο Κρινής θα πασάρει και αυτός, ωραία γύρισε εδώ η μπάλα για να βρεθεί σε θέση βολής. Ο Χούμαν, πάρα πολύ όμορφη συνεργασία για το 9-4. Σαραντόπουλος αργά κατεβάζει. Δημητριάδης το θέλει το τρίποντο. Δεν κατάφερε όμως να βρει στόχο. Κρινής δυσκολεύτηκε και έκλεψε τελικά ο Λιβανός. Σαραντόπουλος θα κερδίσει το φάουλ από τον Χούμαν. Φάουλ νούμερο 2 για τους γηπεδούχους. Φλέσσα πήρε. Αυτό στον Σαραντόπουλο, 6 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Κουμάνης εκτελεί. Μπαλά στο σίδερο. Γενικά δεν τα έχουν πάει καλά από μακριά μέχρι στιγμή η Καμπάνα. Ανάποδο λέει η άποχη. Καλό τον Κουμάνη. Μακρινή πάσα για τον Κρινή. Φτάσε στα χέρια του. Θα τελειώσει την φάση. Πάρα πολύ όμορφη ασίστ. 11-4. Γενικά μέχρι στιγμή οι Βαλχάλα Φάντομς πατούν καλύτερα εδώ στο πάρκι του Γουσουπού. Βγάζουν συνεργασίες. Βρίσκουν τον δρόμο προς την αντίπαλη ρακέτα πιο εύκολα. Σε αντίθεση με τους Καμπάνας οι οποίοι έχουν πετύχει μόλις 4 πόντους. Γενικά έχουν δείξει μια δυσκολία εδώ επιθετικά. Σαραντόπουλος θα κάνει και το φάουλ στον Χούμαν, ο οποίος έκλεψε νωρίτερα. Και τώρα έχουμε συνέχεια με τον Κανάκη, 4-20 για την πρώτη περίοδο. Ρακάς, Τσινιώκα, γυρίζει, βλέπει τις επιλογές του, κρατάει το σταθερό. Γυρακάς εκτελεί, δεν το βάζει. Φλέσσας. Νέο κλέψιμο. Νέο λάθος παράλληλα για τους Καμπάνας. Γυρακάς βλέπει τις κινήσεις. Κανάκης με τον Τσινιώκα. Πάλι Κανάκης. Δεν πέρασε πάσα του για τον Κρινή. Την κατάλαβε ο Φλέσσας. Ο οποίος φτιάχνει την επίθεση για την ομάδα του. Σαραντόπουλος στο πλάι. Πίνει κεφάλι στην κορυφή. Τρίποντο. Αστόχο ίσα ίσα που ακούμπησε στη ρακέτα η μπάλα. Μια 14 επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ακόμα ένα τρίποντο το οποίο δεν θα βρει στόχο. Που μανθεύει στον ευνηδιασμό. Λίγο έλειψε να καρφώσει. Θα αφήσει την μπάλα με το lay-up στο καλάθι. 13-4 και έχουμε και το time out για τους Καμπάνας. Τρία λεπτά και 14 δευτερόλεπτα μας απομένουν ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Στο 13-4 βρισκόμαστε με τους γηπεδούχους από το ξεκίνημα να έχουν πάρει το προβάδισμα. Φλέσσας εδώ με μια ωραία κίνηση θα μειώσει σε 13-6. Γεωργακάς. Κρινής. Γιονυσόπουλος το έχει πάνω του, ο οποίος έχει περάσει στο παρκέ. Δίποντο του Κρινή, του έδωσαν χώρο, τον εκμεταλλεύτηκε εκείνος για το 15-6. Αμέσως στο τρίποντο τον Σαραντόπουλο δεν βρίσκει στόχο. Κανάκης. Κρινής από το ίδιο σημείο, θα το χάσει τώρα. Σαραντόπουλος. Κρατάει ο Λιβανός, αφήνει δίπλα του στον Δημητριάδη. Τίποτα του Φλέσσα ξανά ο ίδιος. 15-8. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο για την πρώτη περίοδο πάντα. Κανάκη στη γωνία. Χουμάν τον βρήκε εξαιρετικά, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την ευκαιρία του. Κράτησε ωστόσο και έλυσε και το φάουλ
Όχι, έχει κάνει βήματα. Κατοχή περνάει στους Καμπανάς. Γιαννισόπουλος. Σαραντόπουλος. Βλέπει την κίνηση του Λιβανού. Κλείνεται από 2, βρήκε την πάσα για τον Δημητριάδη, θα το πάρει από το πλάι για 2 πόντους, είναι το σούτ, 15-10. Κάπως αρχίζουν και παίρνουν μπρος επιθετικά και οι φιλοξενούμενοι. Μειώνει τώρα στους 5. Θα γίνει και το κλέψιμο από τον Λιβανό. Με ευκαιρία να ρίξουν κι άλλο την απόσταση, θα πάρει ο ίδιος το τρίποντο. Ό,τι φαίνεται η επιλογή δεν ήταν και καλύτερη. Φλέσσας θα περάσει εκτός τώρα για να επιστρέψει θέση του Κουμανής. Γιωργακάς. Ουμάν και τώρα Κανάκης στην πλάτη του, ο Λιβανός. Σταμάτησε την πάσα ο Σαραντόπουλος, ο ίδιος θα περάσει και το κέντρο. Λιβανός του δώσει ξανά, στυγμένο στην γωνία, θα εκτελέσει για 3, δεν του κάνει το χατήρι μπαλά. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα τώρα και υπάρχει φάουλ από τον Λιβανό, είναι το τρίτο για τους φιλοξενούμενους. 2-3 τα ομαδικά, με 54 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Κρινής, Γιωργακάς και Χούμαν τώρα. Καλή άμυνα, μπαλά στην κορυφή. Κανάκης είδε το κόψιμο του Χούμαν, η μπαλά πέρασε μέσα από τα χέρια του. Δεν μπορούσε να βγει αυτή η συνεργασία ανάμεσα στους δύο. Και τώρα οι Καμπάνας μπορούν να σκοράρουν, να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Παίρνει το τρίποντο ο Δημητριάδης, εκτελεί για το 15-13. Σε απόσταση 2 πόντων πλέον πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. Μία επίσης τώρα 14 δευτερολέπτων, έχουν το φάουλ να δώσουν οι Καμπάνας. Χούμαν θα πάρει το τρίποντο, απαντάει. 18-13. Πάλι από τον Κανάκη για να σταματήσει την επίθεση. 2,7 τώρα στο ρολόι. Ακόμα ένα να δώσει μικρή. Σαραντόπουλος από αρκετά μακριά κάνει airball. Φινάλη λοιπόν της πρώτης περίοδου με το σκορ στο 17-13. Βρήκαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης. 17-13. Μάλιστα δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Οι γηπεδούχοι κρατούν το προβάδισμά τους. Ωστόσο, οι Καμπάνας συνήλθαν κάπως στα τελειώματα της πρώτης περίοδου. Βρήκαν καλά και επιθετικά και με Φλέσσα και με Δημητριάδη. Και ψαλίδισαν κάπως την απόσταση. Ο Σαραντόπουλος τώρα θα βάλει και αυτός το δικό του καλάθι για το 17-15. Στο μείον 2 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Κανάκης. Περιμένει στην γωνία ο Γιωργακάς. Σου δια 2 πόντους από τον Κρινή, εύστοχο 19-15. Ιωνισόπουλος. Μέσα απέναντι για τον Σαραντόπουλο, Λιβανός. Έκλεισε πάνω το Κανάκης. Δώθηκε προσπάθεια από τον Τσινιώκα, κράτησαν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι και ο Φλέσσας αύριο ένα δίποντο. Φλέσσας ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Έχει προσφέρει αρκετά επιθετικά, είναι και αυτός που βρήκε τα καλάθια που έδωσαν όθηση στην επίθεση της ομάδας του. Τώρα θα μαζέψει και το ριμπάντο από το άστοχο σουτ του Γιωργακά. Σαραντόπουλος. Φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά, πήγε μόνο στην προσπάθεια. Παίξε καλή άμυνα ο Κανάκης. Τώρα πήρε ο Παπαϊωάννου. Εδώ στον Κανάκη, ο οποίος έχει τον Ιωνισόπουλο μπροστά του, κάνει τις σταυρωτές. Πέρασε η πάσα για τον Κρινή. Φλέσσας τον έκλεισε καλά, πάτησε και γραμμή ο παίκτης των Valhalla Phantoms. Μπαλά είναι για τους φιλοξενούμενους. Μπορούν είτε να ισοφαρίσουν είτε και να περάσουν μπροστά με ένα τρίποντο. 19-17 υπερθύμιζε το σκορ. Oh!
κεφάλαιο του Φλέσσα. Στην οδόρο. Τον καμπάνε στους αντιπάλους του. Παϊωάννου. Κανάκης. Ωραία spin move. Μια δύσκολη προσπάθεια, ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Κατεβάζει ο Φλέσσας. Θα γυρίσει, πολύ δύσκολο καλάθι και όμορφο παράλληλα, 19 όλα ισοφαρίζουν τώρα οι Καμπάνας. Φλέσσας πρωταγωνιστή μέχρι στιγμής, με τους φιλοξενούμενους. Κρινής, έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά, δεν θα το κάνει όμως. Διονυσόπουλος, να δούμε αν θα μπορέσουν να περάσουν μπροστά για πρώτη φορά σήμερα. Η Καμπάνας Φλέσσας θα τους βάλει μπροστά. 19-22. Παίρνει από το χεράκι για την ομάδα του και την βάζει στο σύντρια πλέον. Πάσανε πολύ ψηλή, δεν μπορούσε να την φτάσει ο Κρινής. Ζητάει και αλλαγή ο Κανάκης. Θα περάσει τώρα στη θέση του ο Χουμάν. Ένα σερί 0-7 για τους γηπεδούχους από το 19-15. Έχουν φτάσει στο 19-22, μπορεί να δώσουν και συνέχεια σε αυτό το σερί τους. Φλέσσας από το ίδιο σημείο, θα το βάλει ξανά. 19-25 ο Φλέσσας είναι καυτός. Και καλούν τα time-out τώρα οι γηπεδούχοι για να του κόψουν και λίγο τη φόρα. 19-25, διακοπή για time-out. Επιστρέψαμε μετά το time-out. Στο 19-25 βρίσκεται πλέον το σκορ. Με τον Φλέσσα να έχει πάρει φωτιά και με ένα σερί 0-10 με όλα δικά του καλάθια. Να έχει φέρει το σκορ τώρα σε αυτά τα επίπεδα. Ο Χουμάν εδώ έχει κερδίσει το φαουλ για δύο βολές. Με τη βοήθεια του απλό θα μπει μέσα η πρώτη και θα σπάσει και το σέρι επίσης, 20-25. Μέσα και η δεύτερη. 21-25. Διονυσόπουλος. Για να λάβει το μαρκάρισμα του Παπαϊωάννου. Δημητριάδης πιέζοντας σφιχτικά τον Γεωργακά. Κουμανής. Λιβανός στα 4. 3 δευτερόλεπτα, 2 τώρα στο ρολόι. Υποπίεση το τρίποντο, άστοχο. Έχει τελειώσει η φάση. Ήταν στην διεκδίκηση η φάση όταν είχε τελειώσει ο χρόνος, γι' αυτό και η μπάλα θα πάει στο πλάι για να επαναφέρει ο Γεωργακάς. Ο Παϊωάννου. Αυτή στον Γεωργακά. Ζητάει ο Τσινιώκα, επιλέγει τον Παπαϊωάννου ο Χουμάν. Χαμηλή η πάσα, δεν μπορεί να την πάρει εκεί ο ψηλός. Διονυσόπουλος. Χουμάνης είναι ανενόχλητος. Προλαβαίνει την άμυνα του Χουμάν. Δεν ήταν καλή όμως η εκτέλεση. Μπάλα στον Δημητριάδη. Τον κλείνει καλά ο Γεωργακάς. Βάζει και το χέρι του στην μπάλα. Πάσα έξω, Χουμάνης το 1 δευτερόλεπτο εκτελεί μετά την τρίπλα. Βρίσκει σίδερο, ο Χουμάν καθαρίζει την φάση. Κρινής. Πάει μόνος του μέχρι το τέλος, έχει βρεθεί στο παριέ. Ο Διονυσόπουλος είχε προλάβει να στηθεί. Κερδίζει και το επιθετικό φάουλ. Κατοχή επιστρέφει στους Καμπάνας με το σκορ στο 21-25, 5 και 15 πριν να πάμε στο ημίχρονο. Διονυσόπουλος. Στην κορυφή ο Λιβανός. Θέλει να πλησιάσει, πάσα του είναι κάπως άστοχη και προς τον Χουμάνη, την πρόλαβε όμως εκείνος. Τρίποντο από τον Λιβανό, ακολούθησε την πορεία της μπάλας ο Τσινιώκα, θέλει να βρει γρήγορα τον Χουμάν. Ποιος έχει βγάλει, ο Δημητριάδης. Μην το
Παπαϊωάννου. Πήρε ο Γιωργακάς. Κρινής. Σηκώθηκε. Μπαλαβρίκη και στο δίχτυ και ξέκοψε λίγο εκεί τη φορά. 2 δευτερόλεπτα, τελειώνει ο χρόνος, θα πάρει το σούτο Γιωργακάς. Ανανεώνουν οι γηπεδούχοι. Κρινής από το πλάι, θα το βάλει. 23-25. Πλέσας. Από την κορυφή θα σηκωθεί για 3. Ο Μαν μάζεψε το rebound. Παπαϊωάννου ανεβάζει ταχύτητα. Ο Γιωργακάς θα εκτελέσει για 3. Μπαίνει και βγαίνει μπαλά. Δεν αλλάζει το 23-25. Δεν έρχεται και το προσπέρασμα τώρα για τους γκρι. Ο Δημητριάδης υποπίεση. Μπαλά θα περάσει πάνω από το ταμπλό. Και έχουμε και διακοπή για time out. Και 40 ακόμα για το ημίχρονο. Στο μείον 2 η Βαλχάλα Φάντομ, στο σύν 2 η Καμπάνας. Δεν θα μπορέσει να ισοφαρίσει ο Χούμαν. Τσινιώκα παλεύει και κοντά σε 4. Μπάλα όμως είναι και πάλι για τους γκρι. Καθώς ο Σαραντόπουλος είναι αυτός που την έβγαλε εκτός. Γιωργακάς. Άσκησε τον Παπαϊωάννου, αυτός θα σηκώθει για 3. Ακόμα ένα μακρύνο επιθετικό rebound. Χουμάν στα 8. Βρήκε τον Κρινή. Πάσα του δεν πέρασε. Φλέσας έκανε ωραία κίνηση. Βρήκε και τον Λιβανό. Αυτός εκτός ισορροπίας θα σημαδέψει σωστά. 23-27. Ο Παϊωάννου. Πήρε ο Κρινής σε ένα σημείο που του αρέσει να σουτάρει. Θα το κάνει τώρα χωρίς αποτέλεσμα. Δημητριάδης. Σαραντόπουλος. Άφησε τον Δημητριάδη. Αυτός από την κορυφή δεν θα βάλει πολύ δύναμη. Παπαϊωάννου. Ύψος ευρύκε τον Χούμαν. Κάτω από την αντίπαλη ρακέτα εκείνη. Δεν θα λαφέψει. 25-27. Και πάλι απόσταση. Στον δίποντο. Σαραντόπουλος. Βγήκε ο Λιβανός στην περιφέρεια. Φλέσας από τα αριστερά. Πάει κόντρα στον Τσινιώκα. Θα πάρει την εκτέλεση κόντρα στον ψηλότερο αντιπαλό του. Επιθετικό rebound από τους φιλοξενούμενους. Σαραντόπουλος. Πάει προς τα μέσα. Κατεβάζει στο χέρι του Τσινιώκα. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Σαραντόπουλο και θα πάει στη γραμμή για 2 βολές ο παίχτης των Καμπάνας. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Ένα ομαδικό μέχρι στιγμής για τους φιλοξενούμενους. Έξω πρώτη βολή. Γιωργακάς. Παρέμεινε το 25-27. Κρινής. Περιμένει στο πλάι ο Χούμαν. Τελεί για 3. 28-27. Βάζει μπροστά τώρα τους Βαλχάλα Φάντομς ο Χούμαν. Με αυτή την τρίποντη εκτέλεση. Χουμάνης. Το 23-27. 1-5-0. Παίρνει και πάλι τα ενία η γκρι. Πλέσας, παγίδα από 2. Κουμάνης, έξω στον Σαραντόπουλο, 5 στα δευτερόλεπτα. Σηκώνεται για 2 στην αρχή και μαζεύει ο Χούμαν. Κρίνης, με συγχωρείτε. Κόβεται με φάουλ του Κουμάνη. Συνέχεια στο μάτς με τον Παπαϊωάννου. Ο
στη Νιώκα. Μπάλα κατά φτάνει στον Παπαϊωάννου. Ένα σούτ από το πλάι, όχι καλό. Παπαϊωάννου μαζεύει. Κρινής από τα δεξιά. 7 δευτερόλεπτα πάει σε μια δύσκολη ενέργεια. Έχει και αρκετό κόσμο μπροστά του. 2 δευτερόλεπτα θα πάρει το σούτ στη λήξη του χρόνου ο Γιωργακάς. Ανανεώνει και πάλι γκρι. Γιωργακάς έφτασε κοντά στο έδαφος. Ο Κουμάνης υπάρχει επιθετικό φάουλ. Στο ρολόι τώρα έχουμε 21,8. Ξύψωσε για τον Δημητριάδη. 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα πάρει μια γρήγορη προσπάθεια ο Δημητριάδης. Θα αφήσει έτσι δευτερόλεπτα και για τους γκρι. Γιωργακάς πάει προς τα μέσα, κατεβάζει το χέρι του ο Σαραντόπουλος. Διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Έχουμε βολές. Έξι κόμμα αυτά έχουν μείνει στο ρολόι. Κάνει την πρώτη βολή. Βάζει την δεύτερη. 29-27. Στην λήξη του χρόνου ο Φλέσσας εκτός Ευρωπαίας λίγο έλεξε να σκοράρει. Φινάλι λοιπόν του πρώτου χρόνου με το σκορ στο 29-27. Επιστροφή για πάλι εδώ στο κλειστό του Περιστερίου. Ο Πόλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος, η οποία μόλις ξεκίνησε και βρίσκει μπροστά τους Βαλχάλα Φάντομ με 29-27. Ο Παϊόν παίζει με τον Κανάκη. Γιωργακάς, Τσινιώκα. Σηκώνεται για δύο από μέση απόσταση. Ένα άγγιγμα στην μπάλα από τον Κρινή, αλλά πάτησε γραμμή στην συνέχεια ο Παπαϊωάννου. Παϊωάννου, Κανάκης, Τσινιώκα, Κρινής και Γιωργακάς για τους γκρι. Ενώ από την άλλη έχουμε Σαραντόπουλο, Δημητριάδη, Κουμάνη, Λιβανό και Διονυσόπουλο. Δημητριάδης κρατάει, πιεζόμενος κιόλας. Λιβανός, κοντά στον ψηλότερο Τσινιώκα, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Κρινής. Παπαϊωάννου στον Κανάκη. Αποφασίζει να πασάρει τελικά. Παπαϊωάννου θα πάρει το τρίποντο. Μπαλά στο σίδερο. Καταλήγει στα χέρια του Γιωργακά στην συνέχεια. Χάνει και αυτό την ευκαιρία του από πιο κοντά. Σαραντόπουλος αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Λιβανός. Διονυσόπουλος προσποιήθηκε. Λιβανός από το πλάι. Δεν μπορεί να βρει στόχο. Κρινής με τον Κουμάνη μπροστά του. Θα τον περάσει. Συνεχίζει ο Κρινής μόνος του. Θα κάνει όλα, θα τα χαλάσει το τελείωμα. Και υπάρχει και φάουλ στην συνέχεια από τον Κρινή στον Δημητριάδη. Για με λίγο περισσότερη φορά εκεί ο παίκτης στον γκρι. Και έγινε το φάουλ. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συνεχίζει κανονικά ο παίκτης στον Καμπάνας. Γιαννισόπουλος. Μανής. Δημητριάδης έχει μείνει με τον Κανάκη στα 5 δευτερόλεπτα. Προσποιήθηκε αλλιώς και η προσπάθειά του από τον Κανάκη. Γιωργακάς 2 εναντίον 3. Πυροκρινής, ωραία. Βρήκε χώρο, πήδηξε όμως ελάθος χρόνο στην συνέχεια. Διεκδικήσει μη μπάλα και έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει Καμπάνας. Ένα
θα περάσει και εκτός ο Κρινής, επέστρεψε στη θέση του ο Χούμαν. Να επιστρέφει και ο Φλέστας για τους φιλοξενούμενους. Γιαννισόπουλος. Σαναντόπουλος εκτελεί για τρεις ο Δημητριάδης. Μπαλά θα καταλήξει το καλάθι. Χουμάν. Βρήκε την μπάλα ο Γιαννισόπουλος. Από εκείνον κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πέτυχε το σκοπό του που ήταν να σταματήσει τον εχνιδιασμό. Αλλά θα έρθει το καλάθι κατευθείαν από την επαναφορά. Συνεργάστηκαν εδώ οι δύο ψηλοί. Και έχουμε το 31-27. Αυτό είναι και το πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο. Γιαννισόπουλος. Πήρε το σκριν ο Σαραντόπουλος, έπαιξε τώρα με τον Φλέσσα. Έχει δύο πάνω, πήγε για βοήθεια και ο Κιο Τσινιώκα, ο οποίος ακολουθεί τον Σαραντόπουλο. Η πάσα του καταλήγει σε κανέναν και έτσι γίνεται το λάθος, με την κατοχή να επιστρέφει στους γκρι. Παπαϊωάννου. Δεν είναι καλή σκέψη του Κανάκη και κάνει άλλη κίνηση ο Τσινιώκα. Σαναντόπουλος σταματάει την τρίπλα και είναι δίπλα του στον Δημητριάδη. Η πάσα η οποία δεν θα φτάσει ποτέ στον Διονυσόπουλο, ο ίδιος όμως θα την πάρει πρώτου Κανάκη. 5 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Ένα step back, τρίποντο από τον Σαραντόπουλο, όχι καλό. Παραμένει το 31-27, ακόμα δεν έχω καταφέρει να σκοράρω η καμπάνα στη τρίτη περίοδο. Γενικά η αστοχία κυριαρχεί σε αυτά τα πρώτα λεπτά της περίοδου. Παπαϊωάννου έμεινε μόνος του, δεν εκμεταλλεύτηκε και την ευκαιρία του. Δημητριάδης αφήνει στον Γιαννισόπουλο. Στο 2-0 μέχρι στιγμής το επιμέρου σκορ. Έγινε το λάθος. Σανάκης, Παπαϊωάννου. Αφήνει στον Γιωργακά, δεν βιάζεται εκείνος, ηρεμεί την κατάσταση, θα πάρει το τρίποντο. Και θα το βάλει όμως. Πέρασαν και τα πρώτα 4 λεπτά της περίοδου, αδράνησε εδώ ο Φλέσσας και σαν την άλλη που εκεί ήρθε από πίσω για να πάρει την μπάλα ο Παπαϊωάννου. Θα γίνεται λάθος όμως και από τους γκρι, αρκετά λάθη και από τις δύο πλευρές. Μόνο στο εναντίον 2 Σαραντόπουλος, δεν βλέπει κάποια βοήθεια τώρα. Ρίχνει ταχύτητα, πάνε σε σετ επίθεση καμπάνας. Ωραία αλλαγή κατεύθυνσης. Εδώ μας το πλάι, Δημητριάδης θα το πάρει. Νομίζω ότι πάταγε, δεν ήταν όμως καλή εκτέλεση. Κανάκης. Πέρασε, έφτασε κοντά, δεν σκόραρε. Ψηλότερο Τσινιώκα. Θα χάσει με φάουλ. Κρινής και πάλι στο παρκέ. Θα αντικαταστήσει τον Γεωργακά. Ενώ και ο Λιβανός θα πάρει την θέση του Δημητριάδη, ο οποίος χρειάζεται κάποιες ανάσες. Δείχνει να είναι κάπως καταπονημένος. Στη γραμμή των Βόλων τώρα ο Τσινιώκα. Άρα είναι το 32-27. Είναι και ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο. Θα βάλει και την δεύτερη. Είναι το 33-27. Τέσσερις πόντοι. Όλοι από τα δικά του χέρια. 4-0 και το επιμέρους σκορ. Κουμάνης. Γιαννισόπουλος τον Κουμάνη και πάλι. Πάσα χέρι με χέρι. Σαραντόπουλος πάει από τα αριστερά. Γιαννισόπουλος μάζεψε. Τελείωσε και ο χρόνος. Περνάει και αυτή η επίθεση χωρίς κάτι καλό για τους καμπάνας. Οι οποίοι παραμένουν ασφαιρεί. Παπαϊωάννου. Κρινής ανεβαίνει ψηλά να δώσει το σκρίν ο Τσινιώκα. Κρινής μπροστά σε δύο. Φάσε να πασάρει στον αέρα, δεν ήταν καλή επιλογή. Κουμάνης τρέχει. Ζητάει βοήθεια. Φίνει στον Φλέσσα. Λεσάς, κάνει το βηματάκι πίσω, θα πάρει το σούτ από την κορυφή, θα το βάλει 33-30. Φλέσσας δίνει τη λύση μετά από ώρα. Με
μετά από κάτι παραπάνω από 5,5 λεπτά. Βρίσκουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι οι φιλοξενούμενοι. Και επιστρέφουν στο μείον 3. Τσινιόκα. Πήρε το σκουπίδι εκεί, δεν μπορούσε να σκοράρει στη συνέχεια. Παραμένει από όσο στους 3. Με κάτι λιγότερο από 4 λεπτά να απομένουν για το φινάλι και της τρίτης περίοδου. Ο Λυσόπουλος ανέβηκε ψηλά για να τον πιέσει από Παϊδόνου, κράτησε ο παίκτης των Καμπάνας. Λιβανός τώρα έχει μείνει με τον Κρινή. Ωραία η πάσα του Κουμάνης, πάει κοντά, το χάνει, μαζεύει ο Κανάκης. 3 εναντίον 3, Κανάκης όμως δεν θα πασάρει σε κανέναν. Θα πετύχει την μπάλα στην συνέχεια για να την στείλει στον Παπαϊωάννου, αυτός με τη σειρά του στον Κούμαν. 8 δευτερόλεπτα, βρήκε χώρο ο Παπαϊωάννου, δεν βρήκε στόχο. Η μπάλα είναι με τους Καμπάνας. Σαραντόπουλος. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Είναι το πρώτο, ομαδικό των γηπεδούχων. Σαραντόπουλος ζήτησε ο Φλέσσας για να πάρει το τρίποντο. Θα βρει στόχο. 33-33. Με ακόμα ένα δικό του τρίποντο. Το μάτς έρχεται και πάλι στα ίσα. Και πάλι ο καλύτερος παίκτης των Καμπάνας χτυπάει ξανά από μακριά. Κανάκης δίστασε αρχικά, το πήρε, στη συνέχεια το βάλε. 35-33 και πάλι μπροστά η Valhalla Phantoms. Βάζει ταχύτητα ο Σαραντόπουλος, δύσκολη προσπάθεια με κολλημένο τον Χουμάρ πάνω του. Θα γίνει και το φάουλ στη συνέχεια από τον Φλέσσα. Φάουλ που είναι το δεύτερο και για τους φιλοξενούμενους. Θα γίνει αλλαγή τώρα με τον Σαραντόπουλο να παίρνει εκτός. Δημητριάδης επιστρέφει. Συνέχεια στην δράση με τον Παπαϊωάννου να κατεβάζει. Εδώ σύψε στην πάσα, Χούμαν από το πλάι, δεν θα το βάλει. Κανάκης μάζεσε ψηλά. Και κέρδισε και το φάουλ τον Δημητριάδη, ο οποίος αμέσως πρέπει να του δώσει το χέρι. Έγινε μόλις το τρίτο ομαδικό φάουλ των φιλοξενούμενων. Μέσα η πρώτη βολή. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή. Δύο στις δύο βολές για το 37-33. Γεννησόπουλος, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο για την τρίτη περίοδο. Λιβανός, αφήσει έξω. Φλέσσας, τώρα στο χώρο Τσινιόκας, Κρινής βγήκε πάνω στον Λιβανό, ο οποίος τον στόχισε για δύο. Τσινιόκα τώρα ο ψηλός θέλει να κατεβάσει. Χουμάν, κινεί στον Κανάκη. Ήψωσε για τον Τσινιόκα, ο οποίος έχει πλεονέκτημα εκεί κάτω από την ρακέτα. Χούμαν θα εκτελέσει για το 39-33. Φλέσσας καστύπασε για τον Λιβανό και πάλι Φλέσσας. Ωραία η πάσα του για τον Δημητριάδη. Φάουλ τον Κανάκη. Από τρία ομαδικά φάουλ τώρα οι δύο ομάδες. Thank you.
στις δύο βολές, 39-34. Ο Κούμαν, όχι τελικά, θα χάσουν οι Γκρι. Διονυσόγλος αφήνει στον Κουμάνη. Δημητριάδης. Πήγε κοντά του ο Φλέσσας για να πάρει το τρίποντο. Κρενής καθαρίζει την φάση και αφήνει τώρα στον Κανάκη. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στο τρίτο δεκαλεπτό. Κουμάν έκανε το κόψιμο Τσινιώκα. Διεκδικεί στην μπάλα. Το βελάκι δείχνει Βαλχάλα Φαντόμς. Κρινής. Φτάσε κοντά. Δυσκολεύτηκε κάπως στην εκτέλεση και δεύτερη ευκαιρία. Και θα κερδίσει τελικά το φάουλ που είναι το τέταρτο. Για τους Καμπάνας έγινε έτσι. Το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι σε αυτή την περίοδο. Και έχουμε και βόλες για τον παίκτη τον Γκρι. Χάνει αυτή την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Κουμανόν ψηλότερα. Κουμανή θα βάλει στοπ στην πάσα. Ανέφεραν τώρα οι Γκρι με τον Γιωργακά να παίρνει. Κρινής σηκώνεται για δύο μέσα. 41-34. Επίθεση 18 δευτερολέπτων τώρα για τους Καμπάνας. Λιβανός. Κυροφλέσσας, αλλάζει κατεύθυνση. Σηκώνεται, αστοχή 5 δευτερολέπτα τώρα. 3-2, Κανάκης θα πετάξει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Λίγο έλειψε να μπει. Και έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος με το σκορ 41-34. Μόλις άρχισε να μετρά αντίστροφα και το τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης εδώ στο Κουσουπού, Βαλχάλα Φάντομς Καμπάνας 41-34 μέχρι στιγμής. Με τους γηπεδούχους να επιστρέφουν και πάλι σε θέση οδηγού, να έχουν πάρει και ένα προβάδισμα 7 πόντων. Ωραία προσποίηση εδώ του Σαραντόπουλου. Δεν καταφέρω όμως στην συνέχεια να σημαδεύει σωστά. Πολύ δυνατή και ψηλή πάσα εδώ του Κανάκη. Δεν μπορούσε όσο και να επίδειξε ψηλά ο Χούμαν να φτάσει την μπάλα. Και έτσι η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Να πούμε πως οι σημερινοί γηπεδούχοι προέρχονται από ένα σερί 4 νικών στο πρωτάθλημα. Τελευταία κόντρα στην Κλειό με 30-55, ενώ γίνεται και το κλέψιμο. Με τον Γιωργακά να πηγαίνει κοντά, υπάρχει αμυντικό φάουλ, μετράει κανονικά για το καλάθι. 43-34 πλέον και μια συμπληρωματική βολή για τον Γιωργακά. Ενώ όπως λέγαμε οι Καμπάνας από την άλλη προέρχονται από ήττα κόντρα στους Chicago Hawks με 43-42. Αστοχή βολή, ψηλότερα όμως ο Τσινιώκα, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 4 πόντοι σε μία φάση για τους Βαλχάλα Φάντομς και το σκορ στο 45-34. Στο σύνδεκα πλέον οι γηπεδούχοι για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, σε διψήφιο νούμερο διαφορά. Ωραία κίνηση, πάρα πολύ όμορφο καλάθι εδώ από τον, τον Φλέσσα. 45-36. Ρίχνει και πάλι την διαφορά σε μονοψήφιο. Κρινής σηκώνεται για δύο. Μπαλά στο σίδερο, Χούμαν στο επιθετικό rebound και ο ίδιος θα μαζέψει. Και ο Τσινιώκα, Κρινής, θα φτάσει κοντά, θα αφήσει την μπαλά στο καλάθι. 47-36. Σαραντόπουλος, έκανε όλα μόνος του, άδωσε και στον Δημητριάδη. Πιέζεται από τον Γιωργακά. Θα αφήνει έξω. Ένα σουτ για τρεις πόντους από τον Διονυσόπουλο. Κανάκης αφήνει την μπάλα να πέρασε εκτός. Δεν την προλαβαίνει και ο Σαραντόπουλος. Βγαίνει και αυτή η άμυνα. Και η διαφορά παραμένει στους 11. Γιωργακάς. Στέκεται, θα πασάρει τελικά. Τσινιώκα, πατήσει εκτός η μπάλα.
κατοχή επιστρέφει στους Καμπάνας. Ο Δημητριάδης διαμαρτύρεται για μια φάση νωρίτερα. Το Φιλέσσας τώρα θα επαναφέρει. Τον κλείνει καλά. Πέρασαν το κέντρο Αίγερα οι φιλοξενούμενοι. Ωραία, θα αλλάξει κατεύθυνση ο Σαραντόπουλος, σηκώνεται για δύο, δεν θα το βάλει. Ακόμα να αφήνει στον Κανάκη. Κύψος αυτός για τον Τσινιό, Καβρίκια για τον Χούμαν, υπάρχει φάουλ τον Δημητριάδη. Αυτό είναι και το τρίτο φάουλ του Δημητριάδη. Μέσα η πρώτη βολή. Θετικό rebound από το Τσινιώκα. Θα μπει και το καλάθι στην συνέχεια. 50-36. Μεταλλεύονται και τα επιθετικά rebound στη γηπεδούχη. Βρίσκουν αρκετές δεύτερες ευκαιρίες και ξεφεύγουν στο σύν 14 πλέον. Ένα δύσκολο σούτ εδώ από τον Λιβανό. Πυροκρινής, φτάσε μέχρι μέσα, στόχισε. Λιβανός αφήνει στον Σαραντόπουλο. Θα περάσει εκείνος. Κρατάει ο Φλέσσας. Λιβανός, Σαραντόπουλος, ανάμεσα από δύο, πετάει όπως όπως την μπάλα. Δεν υπάρχει και κάποιο φάουλ. Έχει χτυπήσει ο παίχτης των Καμπάνας, γι' αυτό τώρα εκεί θα διακόπη η ροή του παιχνιδιού. Θα περάσει εκτός ο Σαραντόπουλος. Και στην θέση του Κουμάνης. Κανάκης. Ρακάς Κανάκης θα πάρει το τρίποντο. Ήταν κακό το σουτ. Ένα νέρμπολ. 6-40 τώρα για το φινάλε. Διαφορά υπερθυμίζω στο σύν 14 υπέρ των γκρι. Βρήκε χώρο Δημητριάδης, εκτέλεσε. 50-39. Γεωργιακάς. Έχει μπροστά τον Κουμάνη. Παραμένει με τον Διονυσόπουλο και παίρνει ο Κρινής. Προσποιήθηκε, πέρασε, άφησε και την μπάλα στο καλάθι. Για το 52-39. Διονυσόπουλος. Γίνεται το λάθος. Στην επιστροφή του εκεί, στην άμυνα, ο Χούμαν καταφέρει να κλέψει. Το έχει φρυθεί στο έδαφος τώρα ένας παίκτης των Καμπάνας, ο Δημητριάδης πρέπει να είναι. Τώρα θα σηκωθεί από το παρκέ. Ζητάει αλλαγή τώρα ο Δημητριάδης. Θα παραμείνει τελικά στο παρκέ. Κανάκης από το πλάι. Δεν θα σημαδέψει σωστά. Μάζεψε ο Δημητριάδης. Λιβανός. Μένει ψηλά για να πιέσουν τώρα οι γηπεδούχοι. Διονυσόπουλος έπαιξε με τον Λιβανό. Ψάχνει λίγο χώρο ο Φλέσσας. Με το δεξί χέρι δεν θα σημαδέψει ούτε αυτό σωστά. 5,5 λεπτά ακόμα. Κρινής. Θα πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Υπάρχει ορισμένο φάουλ. Το οποίο τον στέλνει και στη γραμμή για δύο βολές. Thank you.
94-38. Το πλάι θα στοχίσει ο Δημητριάδης. Και πάλι στα κοίτα ο Κρινής. Φτάνει στην γωνία. Παίζει με τον Γιωργακά. Και πάλι Κρινής θα σηκωθεί τώρα για δύο, θα το βάλει. 56-38. Μανής. Έχει μείνει με τον Γιωργακά, ο οποίος έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Δημητριάδης. Σκαστή πάσα για τον Λιβανό. Κάνε το κόψιμο ο Φλέσσας, δεν πήρε όμως. Λιβανός τώρα θα επιχειρήσει ένα στο διαδύο. Τσινιώκα μαζεύει τελικά και καθαρίζει την φάση. Κρινής. Ωραία κίνηση, πάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολο καλάθι. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση από τον Κρινή, ποιος ανεβάζει την διαφορά στο κιλά στους 20 πόντους. Και ο Valhalla Phantoms είναι με το... είναι αγκαλιά πλέον με την 7η νίκη τους. Στοχή ο Λιβανός στην δική του προσπάθεια, μπαίνουμε και στα τελευταία 4 λεπτά. Κανάκης. Πήρε ο Χούμαν, έμεινε μόνος του. Δεν είναι καλή εκτέλεση, έχει και δεύτερη ευκαιρία ο ίδιος, θα το χάσει ξανά. Και τρίτη για Χαρμαγέρη. 60-38. Βάλω τον Κανάκη στον Φλέσσα. Θα γίνει και η αλλαγή. Ο Λιβανός θα πέρασει εκτός, στην θέση του επιστρέφει ο Σαραντόπουλος. Ενώ και ο Κανάκης εκτός, για να μπει στην θέση του Παπαϊωάννου. Λέσσας πήρε κάτω την αντίπαλη ρακέτα. Υπάρχει φάουλ στην συνέχεια από τον Δημητριάδη. Συνέχεια με Τσινιώκα. Ωραία η συνεργασία, πολύ ωραία η ασίστ για τον Τσινιώκα, που στα γράψει το 62-38. Σαραντόπουλος, πάσα πίσω από την πλάτη, πολύ χαμηλή όμως για τον Κουμάνη. Γίνεται το λάθος. Παπαϊωάννου. Κρινής. Και πάλι Παπαϊωάννου με χώρο αυτή τη φορά. Σηκώνεται για τρεις, θα το βάλει. 65-38. Νέο φάουλ από τον Γιωργάκη έχει γίνει αυτή τη φορά. Είναι το δεύτερο για τους γκρι, έχουν ακόμα δύο να δώσουν. Μητριάδης θα το πάρει το σουτ και το έβαλε. Κρινής, κοιτάει ο Χούμαν. Τον βρήκε ο Κρινής εξαιρετικά, ήρθε και το καλάθι. 67-38. Σαραντόπουλος. Τρίποντα από τον Σαραντόπουλος, καλό. Αλλά καταλήγει εκτός. Κρινής. Πήρε το σκριν. Παπαϊωάννου. Υπάρχει σφύριγμα στην συνέχεια. Για φάουλ. Είναι το πέμπτο φάουλ αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε βολές.
μέσα η πρώτη βολή, 68-38. Μέσα και η δεύτερη, 69-38. Σαραντόπουλος. Κρατάει. Κάνει τις απανότητες προσποίησεις. Θα κλικήσουν την μπάλα, γεωργικά σου βουτάει και κλέβει. Ωραία, θα γυρίσει ο Χούμαν, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. 71-38. Μπαίνει στο τελευταίο λεπτό. Γενισόπουλος. Ριοφλέσσας. Θα εκτελέσει από μέσα απόσταση. Αστόχησε, Χούμαν έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Θα περάσει, θα σηκωθεί στον αέρα. 73-38. Γενισόπουλος, τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Σαραντόπουλος. Βρέθηκαν στο παρκέ μαζί με τον Γεωργακά, δεν υπάρχει κάτι. Πήρε ο Χούμαν. Και θα τελειώσει και την φάση για το 75-38. Φινάλ λοιπόν στο μάτς. Νίκη για τους Βαλχάλα Φάντομς, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 75-38 τον Καμπάνας.